Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, τον βλέπετε. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα, και ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και πνευμονολόγος στο Αττικό. Γεια σας κύριε Λουκίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Βασιλακόπουλο. Λοιπόν, λέω τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ό,τι αφορά τα self-test, είναι η ενημέρωση που είχαμε χθες αργά το βράδυ από το Υπουργείο Παιδείας. Θετικοί 236 μαθητές από το σύνολο σχεδόν 99.000 τεστ που έγιναν και 172 θετικοί εκπαιδευτικοί σε σύνολο περίπου 51.000 τεστ. Κύριε Βασιλακόπουλε, 400 άνθρωποι θα πήγαιναν σήμερα στα σχολεία αν δεν υπήρχαν τα τεστ και θα μετέδιδαν τον ιό, έτσι δεν είναι? Προφανώς, και αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα των self-test, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη διασπορά της νόσου. Θα βρούμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι θετικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι πράγματι θετικοί, δηλαδή επειδή είναι μεγάλη διασπορά, αν επαναληφθεί αυτό το self-test με ένα τεστ, όπως λέει οι οδηγίες που γίνει από την Επαγγελματία Υγείας, θα δείτε ότι θα βγουν θετικοί. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμο, διότι θα απομονωθούν και θα μειωθεί η όποια διασπορά. Και τώρα, επομένως, το εργαλείο βοηθάει, λέτε, κύριε καθηγητά, έτσι. Δουλεύει. Δεν το λέω μόνο εγώ. Κοιτάξτε, τι λέω εγώ έχει μικρή σημασία. Υπάρχουν μελέτες από την εφαρμογή αυτού του εργαλείου με ακριβώς αυτόν τον τρόπο, με δύο δηλαδή self-test την εβδομάδα στη Μεγάλη Βρετανία, που έδειξε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Τα τρία self-test την εβδομάδα δεν χρειάζονται, δηλαδή δεν αυξάνουν, δεν βρίσκουμε παραπάνω περιστατικά, να σας το πω έτσι. Το ένα είναι λίγο λιγότερο καλό από τα δύο. Οπότε τα δύο που επελέγησα νομίζω είναι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για να επανακινήσει μια διαδικασία, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Για να μας πει και ο κύριος Λουκίδης, κατά την εκτίμησή σας, κύριε καθηγητά, αυτή η διαδικασία των self-test πρέπει να περάσει και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας, πρέπει να περάσει και στους εργαζόμενους σιγά-σιγά? Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό μέτρο για να μπορεί κανένας να ιχνηλατήσει, να βρει περιπτώσεις οι οποίες είναι κυρίως σε προσυμπτωματικό ή και σε ασυμπτωματικό στάδιο. Αυτό λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό και στη δουλειά και στην εργασία, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω θα είναι στην περίπτωση που θα ανοίξει και εστίαση. Όταν ανοίγεις κάνεις τα οικονομικά σου ανοίγματα, αυτό, ο τρόπος που τα ανοίγεις πρέπει να είναι ένας τρόπος ο οποίος θα έχει και μια στενή παρατήρηση. Αυτά αν λοιπόν τα καταφέρουμε και δείξουμε στις 15 επόμενες μέρες ότι τα σχολεία πραγματικά έχουμε σωστή απομόνωση των περιστατικών και δείξουμε ότι πραγματικά αυτό το μέτρο βοηθήσει σημαντικά στην ιχνηλάτηση και στην απομόνωση, θα είμαστε πάρα πολύ μπροστά, θα έλεγε κανένας, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εάν αυτά τώρα, γιατρέ, επιβεβαιωθούν τα θετικά και με το δεύτερο τεστ, πρέπει να προστεθούν μετά στα συνολικά κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά ή θα υπάρχει ένας ξεχωριστός δείκτης για αυτά? Δεν ξέρω πώς θα αποφασίσει ο ΕΟΔΗ να τα αναφέρει, αλλά νομίζω ότι είτε προστεθούν μαζί είτε είναι ξεχωριστά, σίγουρα τον επόμενο καιρό θα δείξουν και μία αύξηση των περιστατικών που καταγράφονται. Αλλά θα δείξουν μία αύξηση σε έναν αριθμό τεστ που θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα πολύ σημαντικό θα είναι, θα έλεγε κανένας, η σωστή καταγραφή τους. Και η ευθύνη του καθενός, ο οποίος κάνει μόνος του το τεστ, να το κάτι που δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Λουκίδη. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλακόπουλο, ερχόμαστε αμέσως. Τα αποτελέσματα των self-test, αυτά τα 400 θετικά δηλαδή για τα οποία μιλάμε, θα προσμετρηθούν στα τεστ και στα θετικά, στις νέες μολύνσεις που θα έχουμε σήμερα και θα ανακοινωθούν από τον ΕΟΔΗ? Πρέπει πρώτα, κατά την προσωπική μου γνώμη και όπως ξέρω ότι γίνεται και με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, να επιβεβαιωθούν με δεύτερα τεστ, τα οποία έχει αποφασίσει ότι θα είναι rapid. Και από εκεί και δηλαδή, πέρα θα προστίθενται δηλαδή. Θα είναι πρακτικά το ίδιο το τεστ, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο λήψης του δείγματος, που το έχουμε κάνει όλοι και το ξέρουμε νομίζω πολύ καλύτερα. Κάτι θέλατε να πείτε, κύριε Βασιλακόπουλε, επ' αυτού? Ναι, κύριε Οικονόμου, επ' αυτού, ακριβώς. Θέλω να πω το εξής, ότι θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες, λόγω της εφαρμογής των self-test, προφανώς ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξηθεί. Αυτό δεν θα αυξήσει ούτε τους νοσηλευόμενους, ούτε τους διασωληνωμένους, ούτε τους νεκρούς. Αυτό αναμένεται να προστατεύσει μελλοντικά από αυτό. Και αυτό το οποίο επίσης θα δείτε είναι ότι το ποσοστό θετικότητος που έχουμε στα τεστ που κάνουμε θα πέσει. Και γιατί θα πέσει? Η δειγματοληψία αυτή που γίνεται τώρα είναι τυχαία. Τι σημαίνει τυχαία? Το κάνουν όλοι οι μαθητές που είναι να πάνε στο λύκειο. Τυχαία δειγματοληψία. Δεν είναι
αυτοί που έχουν συμπτώματα και προσέρχονται λόγω συμπτωμάτων να κάνουν το τεστ. Οπότε θα δείτε ότι συνολικά πλέον, επί των 1000 τεστ, θα βγάζουμε λιγότερους θετικούς στην Ελλάδα, γιατί αρχίζει να γίνεται πιο τυχαία η δειγματοληψία. Και αυτό θα επεκταθεί και στον γενικό πληθυσμό τις επόμενες 2 εβδομάδες, κύριε καθηγητά. Ξεκινάμε με τα σχολεία και μετά όλοι μας με το ΆΜΚΑ θα πηγαίνουμε στο φαρμακείο να παίρνουμε ένα τεστ. Επομένως θα διευρυνθεί αυτό. Και, βεβαίως, κύριε Οικονόμου, το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι στις πλατείες και στα μπαρ που γίνονται τα κορονοπάρτι. Πριν πας στο κορονοπάρτι, να παρουσιάζεις το self-test το αρνητικό, να επιβεβαιώνεις από τον ΕΟΔΗ και να πηγαίνεις ελεύθερα. Ξέρετε, θα σας μεταφέρω, επειδή έβλεπα το ρεπορτάζ σας πριν, μία προσωπική μου εμπειρία. Με κάλεσε μία ασθενής μου και πήγα αναγκαστικά βράδυ στο σπίτι της, μία μεγάλη κάπως γυναίκα σε ηλικία, να την εξετάσω. Μάλιστα. Οπότε εμφανίζεται η εγγονή της, μία πανέμορφη κοπέλα, και λέει στον πατέρα της, δώσ' μου λεφτά, λέει, γιατί θα βγω. Η ώρα ήταν 10:30, της λέει, παιδί μου, πού θα πας? Έχουμε ραντεβού με τους φίλους μου το τάδε μπαρ. Λέει, μα αφού δεν είναι κλειστά τα μπαρ. Όχι, λέει, τα μπαρ δίνουν κανονικά απ' έξω ποτό. Οπότε πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες γειτονιές στην Αθήνα όπου μαζεύονται οι νέοι. Αυτά που δείχνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, αυτά που δείχνουμε στις κάμερες. Τα έλεγε αυτά μπροστά σας, κύριε Βασιλακόπουλο. Αυτό είναι το θέμα. Πώς τα έμαθα, κύριε Αναστασοπούλου? Τα έλεγε πίσω μου. Τα έλεγε μπροστά μου. Που σημαίνει ότι ή θα αποφασίσουμε τα κοινωνία, μάλλον θα πρέπει να αποφασίσουμε να μην εθελοτυφλούμε. Δηλαδή, ή θα πούμε, απαγορεύεται να δίνουν μπαρ take away ποτό και ταυτόχρονα η αστυνομία επιτηρεί πραγματικά όλες αυτές τις συναθρήσεις, ή αποδεχόμαστε την αλήθεια, δεχόμαστε ότι οι νέοι δεν αντέχουν άλλο και ανοίγουμε τους εξωτερικούς χώρους. Είναι ανισχυτικές αυτές οι συναθρήσεις, κύριε καθηγητά? Τι βλέπετε εσείς? Εσείς τι λέτε, κύριε Οικονόμου, δεν είναι ανισχυτικές? Δηλαδή, αν μαζευτούν σε μια πλατεία 1000 άτομα, δεν φοράνε και μάσκες, γιατί δεν μπορώ να πίνω το ποτό μου με τη μάσκα. Οι μισοί καπνίζουν κιόλας. Οπότε εξορισμού δεν μπορούν να φοράνε τη μάσκα. Μάλιστα. Τι λέτε, δεν είναι επικίνδυνες? Επομένως, αυτό μπορεί να μας κοστίσει και το Πάσχα, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, εάν έχουμε 10 πλατείες κάθε μέρα και έχουμε αυτές τις μαζόξεις, μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά σε 2 εβδομάδες τέρατα. Δεν είναι, κύριε Οικονόμου, μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό. Και όταν λέτε σε εμάς τους δίθεν ειδικούς, τέλος πάντων, πέστε το χωρίς το δίθεν, τι θα γίνει το Πάσχα? Η ερώτηση είναι πραγματικά ρητορική. Το τι θα γίνει το Πάσχα, δεν υπάρχει μια μαγική δύναμη που θα το καθορίσει. Εμείς είμαστε. Εγώ, εσείς, ο κύριος Λουκίδης, ο φίλος μου Στέλιος, ο κύριος Πορτοσάλτε και κάθε ένας Έλληνας, ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθεί αυτός, και άρα όλοι μαζί θα καθορίσουμε τι θα γίνει. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα στην πλατεία Βαρνάβα δεν είναι χθεσινή. Είναι, έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή. Δεν έχει σταματήσει. Απλώς τώρα που ανοίγει ο καιρός, φουντώνει παραπάνω. Όχι, όχι. Και υπάρχει και ασθενής μου που προχθές μου έλεγε στο ιατρείο μου ότι στην πλατεία Εξαρχείων και στο δρόμο που είναι πάνω στο λόφο του Στρέφη, όχι μόνο δεν γίνεται ο χαμός, αλλά υπάρχουν και μπάντες υπαίθριες που παίζουν είτε λαϊκά είτε ροκ είτε ό,τι άλλο θέλετε. Δηλαδή ποτό γενικώς σερβίρεται έτσι και αλλιώς. Με τη μέθοδο αυτή που είπατε, ποτό σερβίρεται. Παίρνεις και πας παραδίπλα, δεν φεύγεις, είσαι εκεί γύρω-γύρω. Εκεί ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι. Άρα έχουν ψηλανοίξει τα μαγαζιά. Μισό λεπτό. Ή αυτό θα το κόψουμε ή θα το κάνουμε οργανωμένα. Δηλαδή, ταπεινή άποψη. Θα ανοίξουμε τα μαγαζιά με τους εξωτερικούς χώρους, θα απαγορεύονται οι όρθιοι και θα κάθονται σε τραπεζά και να διασκεδάζουν. Είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο για όλους. Ότι θα είναι καλύτερα έτσι, λέτε? Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλύτερα έτσι από αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, ή απαγορεύεις ένα μέτρο και το τηρείς, απαγορεύονται οι μαζικές συναθρήσεις μετά τις 9, δεν υπάρχει ποτό take away. Πού πάει να πει ποτό take away μετά τις 9 η ώρα? Καταρχήν, μετά τις 9 η ώρα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Άρα, ή το τηρείς αυτό και απαγορεύεις τελείως τα πράγματα, ή δέχεσαι ότι η κοινωνία δεν αντέχει αυτό να το τηρήσει και ανοίγεις την εξωτερική εστίαση οργανωμένα. Αυτό προϋποθέτει βέβαια και εκτεταμένους ελέγχους, όχι αυτούς που βλέπουμε τώρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Κύριε Αναστασοπούλου, θέλω να πω κάτι και θα μιλήσω τώρα σαν υγειονομικός και όχι σαν πολιτικός. Αν η αστυνομία ξεκινήσει να κάνει εκτεταμένους ελέγχους, γιατί έχει τη δυνατότητα αυτή, τέλος πάντων, αν πιεστούν οι άνθρωποι και δουλέψουν παραπάνω, μπορούν. Και πάει σε μια πλατεία που οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν. Ή θα πρέπει να εφαρμόσει βία, γιατί μόνο και μόνο με τα λόγια, αν ο άλλος δεν πείθεται, κάπως πρέπει να τον διώξει. Αν εφαρμόσει βία, θα διαλυθεί η συγκέντρωση. Την επόμενη μέρα θα έχουμε καμιά δεκαριά πορείες στην Αθήνα.
εξαιτία του ότι η αστυνομία. Οπότε θα εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Το υγειονομικό αποτέλεσμα, πόσο το υγειονομικό αποτέλεσμα θα είναι ή κακό ή χειρότερο. Σωστά. Συμφωνούμε. Άρα, πώς θα μπορέσεις να διασφαλίσεις ότι όντως θα απαγορεύονται και δεν θα έχουμε όρθιους έξω από τα μαγαζιά. Ή θα κλείσεις τελείως τα μαγαζιά, να μην μπορούν να έχουν take away και θα έχεις προληπτικά από την αρχή αστυνομία, ξέρω εγώ, στις πλατείες. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπουργός δημοσίας τάξης. Αυτό το λέω. Λέω στην πράξη πώς να πάρουμε και άλλη μία παράμετρο, μια που την κάναμε έτσι τη συζήτηση. Συγγνώμη, ή θα ανοίξεις, με συγχωρείτε κύριε Πορτοσάλτε, μόνο κάτι. Ή θα ανοίξεις την εστίαση στους εξωτερικούς χώρους και θα κάθονται οργανωμένα με απόσταση. Οπότε οι νεαροί που θέλουν θα βγαίνουν με τους φίλους τους πολύ πιο. Και εκεί μπορεί να η πλατεία Βαρνάβα είναι σύμβολο. Η πλατεία Βαρνάβα είναι σύμβολο της αντίστασης στο καθεστώς που μας κυβερνά. Αλλά υπάρχουν πολλές πλατείες Βαρνάβα, όπως βλέπεις όλη την Ελλάδα τώρα. Λέω ότι η συγκεκριμένη πλατεία Βαρνάβα έχει και κάτι μια συμβολική αξία. Άρα θέλω να πω ότι εάν θέλει να συμβάλλει όλο το σύστημα, μπορεί να πει παιδιά να το χαλαρώσουμε. Είναι θέμα συστήματος. Αν θες να κάνεις αντιπολίτευση πάνω στον κορονοϊό, τι κάνεις. Πάνω σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Βασιλακόπουλος, να μας πει μια κουβέντα και ο κύριος Λουκίδης για το τι αντίληψη έχετε εσείς, κύριε Λουκίδη, για αυτά τα συγκεκριμένα. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, είναι καλύτερο να ανοίξουμε? Τι λέτε εσείς, γιατί έχουμε και μια πορεία προς το Πάσχα που υποτίθεται όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρσι. Η άποψή μου είναι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν άπτεται της ιατρικής, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι και να ανοίξουν τα μαγαζιά και να κάθονται καθιστοί με αποστάσεις, πιθανότατα η πλατεία Βαρνάβα θα ξαναγεμίσει πάλι όπως και άλλες πλατείες. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πολύ πιθανόν θα συμβαίνει και στο μέλλον και είτε είναι ανοιχτά είτε δεν είναι ανοιχτά, γιατί θα έτσι κι αλλιώς θα ανοίξουν με κάποια μέτρα. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι δεν πρέπει να απομονωθούμε στην πλατεία Βαρνάβα. Πρέπει να έχουμε ένα καινούριο δρόμο παράλληλα με την ενχνηλάτηση και την επιδημιολογική παρατήρηση που ξεκινήσαμε με τα self-test και τα οποία θα επεκτείνουμε, και είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο και καλό μέτρο όπως τονίστηκε προηγουμένως και με εφαρμογή σε μια χώρα η οποία φαίνεται ότι πέτυχε σε αυτό το κομμάτι. Στον COVID, η Μεγάλη Βρετανία έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Χθες, μάλιστα, είχε στατιστικά στοιχεία που έδειχναν ότι ήταν σαν να είχαμε εμείς εδώ 300 περιστατικά και 4 με 5 θανάτους και πολύ χαμηλό αριθμό εισαγωγών. Και παράλληλα, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να γίνονται περισσότεροι εμβολιασμοί και να μπούμε ξανά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα των εμβολιασμών, που φαίνεται να έχει μία τάση αμφισβήτησης τον τελευταίο καιρό εξαιτίας των γεγονότων που υπάρχουν. 60-65, για μένα το εμβόλιο λέτε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να επικεντρωθούμε μαζί με τα self-test το επόμενο 15ήμερο. Είναι δύο προληπτικά μέτρα, το ένα φυσικά αναμφιβόλου αξίας, ο εμβολιασμός, και το άλλο η χνηλάτησης, που αν τα συνδυάσουμε καλά μεταξύ τους, μπορεί να είναι αυτά που θα μας δώσουν. Εάν ισχύσει αυτό που είπε ο Υπουργός χθες, ότι τον Ιούνιο θα εμβολιάζονται οι σαραντάριδες, τότε πάμε όχι απλώς καλά, εξαιρετικά καλά, κύριε Λουκίδη. Η Επιτροπή Εμβολιασμών έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες, αλίμονο σε αυτό το πράγμα. Το λέω και με τη δυνατότητα, σαν εταιρεία που το ξέρει και ο κύριος Βασιλακόπουλος, έχουμε συνεργαστεί και έχουμε προτείνει πράγματα στην Επιτροπή. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτών των ηλικιών, που σας το λέω και σαν εμπειρία του Σαββάτου που είχαμε γενική εφημερία, εισαγωγές ανθρώπων που θα μπορούσαν, αν είχαν εμβολιαστεί, να μην είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Κύριε Λουκίδη, πείτε μας μια κουβέντα. Σε σχέση με το Πάσχα, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να μπορούμε να κάνουμε self-test, και με αυτό το self-test, αφού το αναφέρουμε και στη σχετική πλατφόρμα, θα μπορούμε να φύγουμε από τον νομό που κατοικούμε και να πάμε, για παράδειγμα, στο χωριό. Εσείς το βλέπετε ένα ασφαλές σχήμα, ένα ασφαλές μοντέλο αυτό? Εγώ θα ήθελα να περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στις επόμενες 10 με 15 μέρες, 10 μέρες ας πούμε, γιατί βλέπω μία μικρή επιπέδωση των εισαγωγών και ελπίζω ότι σε αυτό θα συνεχίσει. Φυσικά υπάρχει μία αυξημένη τάση για τις μονάδες. Τώρα οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο και αναμένεται ότι τον επόμενο καιρό ότι θα αυξηθεί και εκεί ο αριθμός. Σίγουρα, γιατί αυτό είναι απότοκο των νοσηλιών που έχουμε μέσα.
αν μπορέσουμε να χνηλατίσουμε και να είμαστε με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι, θα έλεγε κανένας, αποδεκτό, να πούμε ότι θα μιλήσουμε για Πάσχα. Άντε, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω έχουμε άλλες προτεραιότητες. Μάλιστα. Δεν ξέρω ευχαριστούμε είναι... πάρα μου πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, κύριε Βασιλακόπουλε. Μία κουβέντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση στους πλήρως εμβολιασμένους. Δεν έχει κανένα νόημα ο πλήρως εμβολιασμένος να μην μπορεί να μετακινηθεί. Έτσι. Και επίσης, νομίζω ότι το Πάσχα, αυτό το οποίο θα γίνει αν δεν επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, είναι μέσα στην Αθήνα να γίνει ο χαμός μέσα στις μεγάλες πόλεις. Ναι, και ο στόχος το πάτε, είναι να αραιώσουμε και να είμαστε απ' έξω. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί μας περιμένουν οι συνάδελφοί μας στο ρεπορτάζ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.